Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Διάφανη Αγάπη». Σήμερα έχουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, μυστήριο, αλλά και εκπλήξεις. Καθίστε αναπαυτικά και ετοιμαστείτε να βουτήξετε στα σκοτεινά μυστικά και στις αναπάντεχες ανατροπές που μόνο αυτή η σειρά ξέρει να προσφέρει. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Στέφανος αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο δολοφόνος του? Αυτή είναι η ερώτηση που το βασανίζει. Η Φωτεινή από την άλλη ζει με φρικτά οράματα για το θάνατο των γονιών της. Δεν μπορεί να βρει ησυχία και αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια του Στέφανου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία γεννιέται μια φιλία μεταξύ τους, παρόλο που ο Στέφανος έχει τα δικά του προβλήματα να λύσει. Και ποια είναι αυτά? Ο δολοφόνος του φυσικά. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα? Μετά το θάνατο του Στέφανου, το αστυνομικό τμήμα έχει αλλάξει τελείως. Κανείς δεν είναι ο ίδιος και οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων του είναι γεμάτες ένταση και κρυφά μυστικά. Κάθε μέλος της ομάδας θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για το θάνατο του Στέφανου και αυτό είναι που κάνει την ιστορία τόσο ενδιαφέρουσα και μυστηριώδη. Ο καθένας κρύβει κάτι, αλλά ποιος κρύβει το μεγαλύτερο μυστικό? Ο Στέφανος υποπτεύεται τον αστυνόμο Παυλίδη. Από την αρχή είχαν μια δύσκολη σχέση και γι' αυτόν τον λόγο ο Στέφανος αποφασίζει να τον παρακολουθήσει. Μια μέρα τον βλέπει μαζί με κάτι ύποπτους τύπους. Ποιοι είναι αυτοί? Ποια είναι η σχέση τους με τον Παυλίδη? Ο Στέφανος αποφασίζει να το βρει πάση θυσία. Δεν είναι εύκολο να παίζεις το ρόλο του detective όταν έχεις τόσο πολλούς εχθρούς. Αλλά ο Στέφανος δεν θα το βάλει κάτω. Την ίδια στιγμή η Άννα μαθαίνει κάτι που τη σοκάρει. Υπήρξε και άλλη γυναίκα στη ζωή του Στέφανου. Ο εισαγγελέας Πετράτος, ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της, βλέπει αυτή την ευκαιρία και προσπαθεί να την πείσει ότι ο Στέφανος την απατούσε. Πληγωμένη και απογοητευμένη, η Άννα αρχίζει να βασανίζεται όλο και περισσότερο στον Πετράτο. Αλλά είναι άραγε ο Πετράτος αυτός που φαίνεται, ή μήπως έχει και αυτός κρυφά σχέδια? Νέοι χαρακτήρες μπαίνουν στην ιστορία και κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα. Η Φωτεινή, όπως είπαμε, βλέπει συνεχώς οράματα για τη μητέρα της, την Ελένη. Θέλει να μάθει την αλήθεια για τους γονείς της και αρχίζει να ερευνά με τη βοήθεια του Στέφανου και του Ιάσονα. Ο Ιάσονας, που κάποτε ήταν μικρό εγκληματίας, βρίσκεται σε ένα περίεργο σημείο της ζωής του. Πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν από 30 χρόνια και από τότε το πνεύμα του περιπλανιέται στον κόσμο των ζωντανών. Ο Στέφανος μαθαίνει από τον Ιάσονα πώς να παρεμβαίνει στον κόσμο των ζωντανών και αποφασίζει να βοηθήσει τη Φωτεινή να ανακαλύψει αν οι γονείς της είναι ζωντανοί ή νεκροί. Η Φωτεινή, χωρίς να το γνωρίζει, παρακολουθείται από τη μητέρα της, που θέλει να βεβαιωθεί ότι η κόρη της είναι ασφαλής. Αλλά ποια είναι η αλήθεια πίσω από όλα αυτά τα οράματα? Είναι οι γονείς της πραγματικά νεκροί? Και αν όχι, γιατί κρύβονται? Η Φωτεινή είναι αποφασισμένη να μάθει την αλήθεια. Κάθε μέρα που περνά, τα οράματα γίνονται πιο έντονα και η πίεση να βρει απαντήσεις αυξάνεται. Ο Στέφανος, αν και βρίσκεται ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών, δεν πάβει να προσπαθεί να τη βοηθήσει. Οι δυο τους ξεκινούν μια κοινή έρευνα που τους οδηγεί σε σκοτεινά μονοπάτια, ανακαλύπτοντας στοιχεία που κανείς δεν περίμενε. Στο μεταξύ, η Άννα ανακαλύπτει όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη σχέση του Στέφανου με άλλη γυναίκα. Όσο η Άννα βυθίζεται στη δική της έρευνα, συνειδητοποιεί πως όσα της λέει ο Πετράτος μπορεί να μην είναι απόλυτα αληθινά. Ξεκινά να αμφισβητεί τα πάντα γύρω της και αρχινά να ερευνά μόνη της. Όμως ο Πετράτος έχει τους δικούς του σκοπούς και δεν θα αφήσει την Άννα να ξεφύγει τόσο εύκολα. Η ένταση κορυφώνεται όταν η Φωτεινή, με την βοήθεια του Ιάσονα, ανακαλύπτει ένα παλιό ημερολόγιο της μητέρας της. Μέσα από τις σελίδες του αποκαλύπτονται κρυφά μυστικά για τη ζωή της Ελένης που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Η Ελένη δεν ήταν απλώς μια συνηθισμένη γυναίκα. Ήταν ανεμιγμένη σε επικίνδυνες υποθέσεις και το παρελθόν της ίσως είναι ο λόγος που οι γονείς της Φωτεινής κρύβονται ακόμη και τώρα.
Ο Ιάσονας από την πλευρά του αποκαλύπτει πως ο Παυλίδης δεν είναι ο μόνος που κρύβει μυστικά. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων μέσα στο αστυνομικό τμήμα που έχει τις δικές του σκοτεινές διασυνδέσεις. Ο Στέφανος, που πάντα υποψιαζόταν πως κάτι δεν πάει καλά, επιβεβαιώνει τις υποψίες του και αρχίζει να συνειδητοποιεί πως ο θάνατός του μπορεί να ήταν προμελετημένος από αυτούς τους ανθρώπους. Η Άννα, παρά την στήριξη του Πετράτου, αρχίζει να έρχεται σε επαφή με παλιούς φίλους του Στέφανου. Ένας από αυτούς, ο Δημήτρης, της αποκαλύπτει πως ο Στέφανος είχε ανακαλύψει κάτι μεγάλο πριν πεθάνει. Κάτι που μπορεί να είχε σχέση με το παρελθόν της Ελένης και τα κρυφά μυστικά της. Η Άννα με τον Δημήτρη στο πλευρό της ξεκινάει τη δική της έρευνα, προσπαθώντας να ενώσει τα κομμάτια του παζ. Την ίδια στιγμή, η σχέση της Φωτεινής με τον Φίλιππο γίνεται πιο βαθιά. Ο Φίλιππος, παρά το μοναχικό του χαρακτήρα, δείχνει πραγματική κατανόηση και αγάπη για τη Φωτεινή. Ο Φίλιππος αποκαλύπτει στη Φωτεινή ότι γνωρίζει περισσότερα για την οικογένειά της από ό,τι εκείνη φανταζόταν. Ο πατέρας του, όπως της λέει, ήταν κάποτε συνεργάτης της μητέρας της και γνωρίζει πολλά για τις υποθέσεις τις οποίες ήταν εμπλεκόμενοι. Ο Στέφανος και ο Ιάσονας, από την άλλη πλευρά, προσπαθούν να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Η φιλία που αναπτύσσεται μεταξύ τους γίνεται όλο ένα και πιο δυνατή, καθώς συνειδητοποιούν πως έχουν ένα κοινό στόχο: να προστατεύσουν τη Φωτεινή και να ανακαλύψουν την αλήθεια. Ο Ιάσονας, με την εμπειρία του, ως πνεύμα που περιπλανιέται για 30 χρόνια, διδάσκει στο Στέφανο πως να αλληλεπιδρά καλύτερα με τον κόσμο των ζωντανών, δίνοντάς του πλεονέκτημα στην έρευνα. Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, όταν η Φωτεινή αρχίζει να ανακαλύπτει στοιχεία για την ύπαρξη μιας μυστικής οργάνωσης που δρά εδώ και δεκαετίες. Αυτή η οργάνωση φαίνεται να έχει σχέση με την εξαφάνιση των γονιών της και ίσως και με το θάνατο του Στέφανου. Με τη βοήθεια του Φιλίππου, η Φωτεινή αρχίζει να ψάχνει για πληροφορίες σχετικά με αυτή την οργάνωση. Οι δυο τους καταλήγουν σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο κτίριο, όπου βρίσκουν έγγραφα που αποκαλύπτουν την ύπαρξη αυτής της οργάνωσης και τη σχέση της με το αστυνομικό τμήμα. Οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Η Φωτεινή μαθαίνει πως η μητέρα της, η Ελένη, ζει κρυμμένη για να προστατεύσει αυτή την οργάνωση. Η μητέρα της είχε ανακαλύψει μυστικά που την έθεσαν σε κίνδυνο και γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκε να αφήσει τη Φωτεινή με τη θεία της. Η Φωτεινή, παρά τον πόνο που νιώθει για την απώλεια της μητέρας της, είναι αποφασισμένη να τη βρει και να μάθει την αλήθεια. Και τώρα σας αφήνω με ένα ερώτημα. Θα καταφέρει η Φωτεινή να μάθει την αλήθεια για τους γονείς της? Θα ανακαλύψει ποιος είναι ο δολοφόνος του Στέφανου? Και τι κρύβει ο κάθε χαρακτήρας αυτής της ιστορίας? Μείνετε συντονισμένοι, γιατί οι απαντήσεις έρχονται και θα σας αφήσουν άφωνος. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να πατήσετε like και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και ποιο νομίζετε ότι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά και να θυμάστε: τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!